Αγαπητοί φίλες και φίλοι, έχουμε σήμερα μαζί μας στο στούντιο του Ράδιο Γρεβενά 101.5 τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Γρεβενών, τον κύριο Κώστα Δημάδη. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας. Και τον ταμεία, τον κύριο Βασιλίτη. Καλημέρα. 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 Παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια τις πρωτοβουλίες και τις δραστηριότητες του Εμπορικού Συλλόγου Γρεβενών, οι οποίες κατά κοινή ομολογία έχουν αναβαθμίσει τα δρόμενα στην πόλη των Γρεβενών. Ο Εμπορικός Σύλλογος Γρεβενών ανέλαβε πρωτοβουλίες και προχώρησε σε αξιέπαινες δράσεις, οι οποίες όχι μόνο επικροτήθηκαν από την τοπική κοινωνία, αλλά συμμετείχε και η ίδια σε αυτές τις εκδηλώσεις. Θα ήθελα να ρωτήσω τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Κώστα Δημάδη, να αναφερθεί στις δραστηριότητες του Συλλόγου τα τελευταία δύο χρόνια. Έτσι, ακριβώς, τελευταία δύο χρόνια, όντως, ο Εμπορικός Σύλλογος, με μια ομάδα που καταφέραμε να βγει μια κοινή συνιστόσα από τις εκλογές που γίνανε τον Νοέμβριο του 2017. Έχουμε κάνει ένα πάντρεμα ανθρώπων και μας έχει βγει προς τα έξω κάτι πολύ θετικό. Όλοι σαν μια καλή ομάδα προσπαθούμε και παίζουμε μπάλα σε ένα γήπεδο το οποίο έχει πολλά προβλήματα, όπως είναι η τοπική αγορά των Γρεβενών. Πάνω σε αυτό κάναμε, όπως είδατε, και κάποιες δράσεις που αναφέρατε, μια σειρά δράσεων, αρχής γενομένης από τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων που ξεκίνησαν με την αρχή της νέας διοίκησης σε μικρό επίπεδο το 2017-2018. Συνεχίσαμε με μια πρωτοβουλία κληρώσεων το Πάσχα του 2018. Το καλοκαίρι κάναμε την πρώτη λευκή νύχτα που πραγματοποιήθηκε στην ιστορία της πόλης των Γρεβενών με πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου και με διοργάνωση του Εμπορικού Συλλόγου με τη στήριξη κάποιων και άλλων φορέων προφανώς της πόλης που μας βοηθούν. Συνεχίσαμε το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου με τυχερά τριήμερα και κληρώσεις στηρίζοντας τις δράσεις των Μανιταρόφυρων Ελλάδος που κάνανε στα Γρεβενά. Τα Χριστούγεννα του πέρυσι πήρα μια μεγάλη πρωτοβουλία να κάνουμε το Χριστουγεννιάτικο χωριό, το Χριστουγεννιάτικο της Αυλής των Βουνών, το οποίο στήθηκε και λειτουργήσε για 20 μέρες στην πόλη των Γρεβενών. Ένα εγχείρημα το οποίο χρηματοδοτήθηκε κατά κύριο λόγο από τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου και από τον Εμπορικό Συλλόγο γενικότερα. Μια πρωτοβουλία που δημιούργησε, θεωρούμε, μια κινητικότητα και ένα υπόβαθρο για κάτι καλύτερο. Ο σκοπός του συγκεκριμένου, και αναφέρουμε λίγο παραπάνω, ήταν να κάνουμε ένα πρώτο βήμα. Όπως αντιλαμβάνεστε, σε κάθε τέτοια διοργάνωση δεν μπορούν να γίνουν όλα τέλεια, ούτε μπορεί να είναι όλα από την αρχή το καλύτερο που θέλουμε. Παρ' όλα αυτά, κάναμε ένα πρώτο βήμα. Θεωρώ ότι αγκαλιάστηκε από τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης και ευελπιστούμε σε κάτι καλύτερο φέτος. Συνεχίζοντας, πραγματοποιήσαμε για ακόμα μία φορά την λευκή νύχτα που έγινε το καλοκαίρι. Τα Χριστούγεννα, το Πάσχα πάλι κάναμε τυχερό τριήμερο και δραστηριοποιηθήκαμε εντόνως ώστε να δημιουργήσουμε και νέες προσδοκίες από την αγορά. Επιχειρήσαμε και έχουμε σε εκκρεμότητα το project με την κάρτα καταναλωτή. Ένα project το οποίο είναι η αρχή του τώρα και θα συνεχιστεί στην πορεία με αρκετά πράγματα τα οποία θα είναι πολύ ενδιαφέρον και πρωτότυπα, τα οποία δεν έχουν εφαρμοστεί, μπορώ να πω, σε όλη την Ελλάδα, σε αντίστοιχη σύλλογο τουλάχιστον που γνωρίζουμε. Τουλάχιστον όσο γνωρίζω, είναι ένα project, θα μου επιτρέψει να λύσω λίγο αργότερα το συγκεκριμένο. Βεβαίως. Το οποίο δημιουργεί μία μόνιμη ανταποδοτική δραστηριότητα των εμπόρων της πόλης προς καταναλωτές. Δηλαδή είναι μια πλαστική κάρτα σε μορφή loyalty card, όπως έχουμε συνηθίσει από τις μεγάλες αλυσίδες τα τελευταία χρόνια, η οποία όμως έχει μια σκέψη και μια χρήση που θα αφορά όλα τα καταστήματα τα οποία θέλουν να μετέχουν. Άρα στην ουσία, όταν το project αυτό φτάσει σε πλήρη εξέλιξη, περιμένουμε το επόμενο διάστημα να πραγματοποιηθεί, θα μπορούν με τις αγορές τους οι καταναλωτές στα καταστήματα της πόλης που μετέχουν να παίρνουν από όλα πόντους, να μπαίνουν σε κληρώσεις σε μόνιμη βάση και όχι όπως τώρα πραγματοποιούμε στην περίοδο της λευκής νύχτας. Και επίσης, στείνεται παράλληλα μία εφαρμογή για κινητά, τα οποία θα είναι για τον καταναλωτή, όπου εκεί πέρα θα μπορεί να βλέπει τους πόντους, τις κινήσεις που κάνει και τα καταστήματα που μετέχουν με χάρτη, με τουριστικό οδηγό, με ειδοποίηση για τυχόν προσφορές. Όλα αυτά είναι μια πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου με ιδία χρηματοδότηση, να τονίσω. Δεν είμαστε ο σύλλογος που μπήκε όπως άλλοι σύλλογοι στα λεγόμενα Open Mall, όπως πήγαν 55 σύλλογοι. Παρ' όλα αυτά, προσπαθούμε μόνοι μας, με ιδίους πόρους και με τη στήριξη των μελών μας, να κάνουμε πράγματα. Πολύ ωραία και σημαντικά όλα αυτά, γιατί βάζουν στο παιχνίδι και τους ίδιους τους καταναλωτές να ασχοληθούν και να κοιτάνε συνέχεια τις εξελίξεις.
Κάποιες άλλες προγραμματισμένες εκδηλώσεις το επόμενο χρονικό διάστημα, κύριε Ήτη, υπάρχουν? Το επόμενο χρονικό διάστημα, αυτό που μας καίει τώρα πολύ και ετοιμαζόμαστε πυρετοδός εμείς τουλάχιστον από τη μεριά μας, ο Εμπορικός Σύλλογος, είναι να οργανώσουμε τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων που μας έρχεται. Έχουμε αποφασίσει να αλλάξουμε θέση, την τοποθεσία μάλλον του χωριού. Είδαμε ότι η πλατεία των Γρεβενών είναι ουσιαστικά η καρδιά της πόλης και εκεί μπορούν να γίνουν καλύτερα εκδηλώσεις. Λέμε να στήσουμε εκεί πέρα το χριστουγεννιάτικο χωριό μας φέτος, με καινούργια πράγματα, με περισσότερες, πιο αναβαθμισμένα, με περισσότερες εκπλήξεις για τους μικρούς μας φίλους, που για αυτούς γίνονται τα περισσότερα πράγματα. Θα προσπαθήσουμε. Είμαστε σε μια συνεργασία με το Δήμο. Το πιέζουμε λίγο εκεί πέρα, γιατί πρέπει να γίνουν γρήγορα κάποια βήματα. Εμείς, γνωρίζοντας από πέρυσι τι έγινε, έχουμε μεγάλο άγχος, ίσως μεγαλύτερο από όσο χρειάζεται, αλλά υπάρχει άγχος μεγάλο, γιατί τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Μπορεί να φαίνεται ότι είμαστε ακόμη τέλη Οκτωβρίου, ο καιρός δεν βοηθάει να θυμηθούμε Χριστούγεννα, αλλά έρχονται τα Χριστούγεννα πάντως και προσπαθούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα να οργανώσουμε κάποια πράγματα. Περιμένουμε τώρα και ευελπιστούμε να τα καταφέρουμε. Μάλιστα. Όσον αφορά για τη μαζικοποίηση του Εμπορικού Συλλόγου, τι σκέφτεστε για τον διπλασιασμό ή τριπλασιασμό των μελών, ώστε να αποκτήσει μια μεγαλύτερη εμβέλεια και παρέμβαση στα τοπικά προβλήματα? Εσείς, κύριε Κώστα. Ναι. Κοιτάξτε λίγο. Τα τελευταία χρόνια, όντως, αυτό που λαμβάνουμε εμείς από τα μέλη μας και από τις επιχειρηματίες είναι ότι νιώθουν ότι ο Εμπορικός Σύλλογος κάνει πράγματα για αυτούς. Αυτός είναι ο σκοπός του Συλλόγου. Άρα, ήδη πάρα πολλά μέλη, πάλι πολλοί επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν ήταν εγγεγραμμένοι στον Εμπορικό Σύλλογο, είναι κοντά στον Εμπορικό Σύλλογο, θέλουν να γραφούν και να συμμετέχουν. Ήδη συμμετέχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ήταν παραδοσιακά μέλη του Συλλόγου, αλλά παραδοσιακά μιλάω εδώ και 30-40 χρόνια, παλιές επιχειρήσεις. Παρ' όλα αυτά, στις δράσεις μας συμμετέχουν. Στις λευκές νύχτες, στις σκληρώσεις κτλ. Άρα έχουν κάνει ένα βήμα και έχουν έρθει κοντά μας. Θεωρώ ότι η δύναμη των εμπόρων είναι να μεγαλώσουμε κι άλλο το σύλλογο, που θεωρώ ότι είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών αναλογικά με τις επιχειρήσεις, κλείνοντας με άλλες περιοχές της Ελλάδος που έχω την ευκαιρία να συνομιλώ με άλλους συναδέλφους. Αλλά θεωρώ ότι αυτό δεν πρέπει να σταματάει ποτέ. Σίγουρα δεν περισσεύει κανείς και το βασικό πρέπει να καταλάβουν όλοι οι επαγγελματίες είναι ότι οτιδήποτε εγχείρημα γίνεται, το έχουμε αποδείξει πιστεύω στην κοινωνία, είναι για αυτούς. Είναι για το συνολικό καλό των εμπόρων και των επαγγελματιών και κατά συνέπεια, γιατί έχουμε μια λογική ότι δεν κάνουμε πράγματα μόνο όπως κάποιος θα φαντάζεται για να κερδίσουν οι έμποροι. Έχουμε κάνει δράσεις εξωστρεφείς, οι οποίες δεν αποσκοπούσαν άμεσα να κερδίσουν οι έμποροι. Απλά να μορφύνουμε την πόλη, να δημιουργήσουμε μια κατάσταση διαφορετική και να αγγίξουμε και κοινωνικά προβλήματα όπου εκεί μπορούμε. Άρα, κερδίζοντας, ενισχύοντας τον Εμπορικό Σύλλογο και τις δράσεις του, προσπαθούμε να ενισχύσουμε πράγματα που αφορούν την τοπική κοινωνία των Γρεβενών, που δυστυχώς ή ευτυχώς, για να μην τα λέμε λίγο όλα όμορφα, μαραζώνει. Είναι πραγματικά δεδομένα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα και μας θλίβουν ιδιαίτερα. Και πρέπει όλοι οι φορείς να πάρουν πρωτοβουλίες για να διαμορφώσουμε μια κατάσταση διαφορετική για την πόλη μας. Αν θέλουμε τα Γρεβενά την επόμενη μέρα ζωντανά και ενεργά, γιατί δυστυχώς οι νέοι φεύγουν. Αυτό είναι πραγματικό γεγονός. Πολύ σωστά όλα αυτά που λέτε. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο οικονομικό στατιστικό στοιχείο για τις ημέρες των συγκεκριμένων δράσεων. Ας πούμε, στη Λευκή Νύχτα, αν υπάρχει κάποιο στατιστικό, πόσο αυξήθηκε ο τζίρος των καταστημάτων, ας πούμε, κατά εκείνη τη μέρα. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα, επειδή χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικές εφαρμογές για να κάνουμε πιο εύκολη τη διαχείριση των κληρώσεων, να βλέπουμε την αύξηση συγκριτικά με την προηγούμενη περίοδο που κάναμε. Γιατί δεν υπάρχει νούμερο να μετριέται ο τζίρος σε μια άσχετη περίοδο. Μάλιστα. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι ήμασταν 10% με 15% παραπάνω, η πρώτη Λευκή Νύχτα με τη δεύτερη. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε, Λευκή Νύχτα μιλάω για το καλοκαίρι του, για το φεστιβάλ. Γιατί κάναμε Λευκή Νύχτα και τα Χριστούγεννα με τις εκδηλώσεις. Θέλω να πω ότι αυτό μπορούμε να το δούμε εμείς. Το τι γίνεται κανονικά σε ένα τριήμερο άσχετο, δεν υπάρχει νούμερο, δεν υπάρχει στατιστικό για να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Πάντως, αυτό που είναι μια κοινή ομολογία και μπορούν να το ρωτήσει οποιοδήποτε συνάδελφο, είναι ότι γενικότερα εκείνο το διάστημα δημιουργείται και εμπορική δραστηριότητα στην πόλη. Όπου αυτό που είναι σημαντικό για μένα είναι ότι με πιάνανε καταναλωτές και μπορώ να το πω νομίζω, ειδικά στην πρώτη Λευκή Νύχτα που το είχα πιο έντονο, και μου λέγανε ότι εμείς θα ξοδεύουμε τα λεφτά μας αλλού.
ήταν ο σκοπός να φύγουμε, να κάνουμε τη βόλτα μας, γιατί είναι και ένα μέρος της κοινωνικής δραστηριότητας η βόλτα, και να πάμε κάπου αλλού. Αλλά αυτό, επειδή δημιούργησε μια δραστηριότητα και με τα τραγούδια, με τη μουσική, μια κοινωνική δραστηριότητα και οικονομική δραστηριότητα κατά συνέπεια, γιατί ο άλλος βρήκε μια καλύτερη τιμή λόγω των εκπτώσεων που γίνανε εκείνη τη μέρα, δημιούργησε αυτό το πάντρεμα το οποίο θέλουμε να συμβαίνει σε όλες τις εκδηλώσεις που κάνουμε. Ναι, υπήρχε μια ωραία ατμόσφαιρα γενικά στην πόλη, το διασκεδάσαμε κιόλας, είναι η αλήθεια. Και προφανώς και σε σχέση με την προηγούμενη μέρα ήταν και τεράστιος ο τζίρος σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες που δεν υπήρχε, ας πούμε, η δραστηριότητα. Ήθελα να ρωτήσω. Υπάρχουν ίσως κάποια στοιχεία για επισκέπτες από άλλες πόλεις που έρχονται σε αυτές τις δραστηριότητες? Υπάρχουν στοιχεία. Βέβαια, εμείς αυτό που καταγράφουμε, ήθελα να συμπληρώσω λίγο στον Κωνσταντίνο, ότι αυτό που καταγράφουμε είναι η συμμετοχή ουσιαστικά στις τις αγορές. Καταγράφουμε τη συμμετοχή στις κληρώσεις. Υπάρχει ένα μεγάλο μέρος όμως κίνησης εμπορικής που γίνεται παράλληλα εκείνο το διάστημα, το οποίο απλά δεν καταγράφεται, γιατί ο άλλος δεν θέλει να πάρει μέρος στις κληρώσεις. Για οποιοδήποτε λόγο δεν καταγράφεται. Έχουμε δει από εμπόρους, μιλώντας με τα μέλη μας και λοιπά, ότι υπάρχει μια επισκεψιμότητα, η οποία εκείνες τις μέρες αυξάνεται, γιατί όταν ό,τι γίνεται στην πόλη, κάποιον θα φέρει από τους όμορους νομούς, που είναι το πιο εύκολος, ας πούμε, προορισμός. Θέλω επίσης να πω όμως ότι οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, το φεστιβάλ που κάνουμε, αυτά που κάναμε πέρυσι, αυτά που ετοιμάζουμε φέτος, έχουν και ένα κοινωνικό μήνυμα. Υπάρχουν πολλοί συμπατριώτες μας που φεύγουν και πηγαίνουν στις άλλες πόλεις να πάνε στους όμορους νομούς να δούνε το ένα χωριό, το άλλο χωριό. Ωραία. Αυτό είναι μια οικονομική αφέμαξη όχι μόνο για την αγορά, για τους εμπόρους, για τα μέλη μας, αλλά είναι οικονομική αφέμαξη για τις οικογένειες. Και υπάρχει και το πρόβλημα για αυτούς που δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Αυτό λοιπόν, όταν οργανώνουμε κάποιες δράσεις μέσα στην πόλη, να διασκεδάσουν οι μικροί μας φίλοι εδώ, στα Γκρεβενά, μέσα στην πλατεία, που είναι το πιο προσβάσιμο μέρος, που είναι το πιο εύκολο μέρος, που βγαίνουν κάθε μέρα. Και να νιώθουν μια πληρότητα χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψουν οι γονείς τους ένα σωρό λεφτά για να πάνε σε όμορους νομούς κλπ. Νομίζω ότι κάτι προσφέρει και στο κοινωνικό γίγνεσθε της πόλης. Φυσικά. Υπάρχουν σκέψεις για περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του φεστιβάλ. Αναφέρεστε στα Χριστούγεννα, στο. Όχι, στα Χριστούγεννα, στο φεστιβάλ. Ναι, αυτό που έχουμε σαν. Που έχουμε σαν ερέθισμα από τον κόσμο είναι ότι θα προσπαθήσουμε του χρόνου να το κάνουμε σε επίπεδο περιφέρειας. Δηλαδή, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα περιφερειακό φεστιβάλ γεύσεων με τη λογική ότι αναγκαστικά και διοικητικά, πλέον και οικονομικά, όλη η περιφέρεια συναναστρέφεται. Άρα, θεωρούμε ότι είναι καλό και να δούμε επιχειρηματίες άλλων πόλεων, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα προϊόντα. Δεν θα φέρουμε ένα προϊόν το οποίο προφανώς υπάρχει στην πόλη μας, αλλά θα φέρουμε ιδιαίτερα προϊόντα, θα φέρουμε ιδιαίτερα προϊόντα από άλλες περιοχές για να δείξουν και αυτοί ότι. Και να δείξουν και αυτοί τα προϊόντα τους στην περιοχή μας, αλλά και στην. Και στα φεστιβάλ είδαμε κάτι μοναδικό, ότι υπάρχει συνεργασία ανθρώπων. Δηλαδή, επισκέπτονται άνθρωποι κοινωνικά την πόλη και βλέπουν κάποιους επιχειρηματίες οι οποίοι εκθέτουν στην έκθεση εκεί πέρα ή κυκλοφορούν στην πόλη και αποκτούν επαγγελματική συνεργασία πάνω σε αυτή. Δηλαδή, έχω να τονίσω μια συνεργασία που έγινε με έναν επαγγελματία με την Καστοριά. Και μιλάει για σταθερή συνεργασία, το οποίο είναι πιο σημαντικό από το να έρθει κάποιος να ψωνίσει 2-3-5 ευρώ. Άρα, σε αυτή τη σκέψη, εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε μια τέτοια συνθήκη, ώστε να προσεγγίσουμε και άλλους επαγγελματίες με ειδικά προϊόντα να έρθουν στην περιοχή μας, γιατί κοντά σε αυτούς έχονται και επισκέπτες, όπως έχουμε δει. Άρα, όπως μια παρένθεση, ένα τέτοιο άνοιγμα κάναμε φέτος, γιατί στο φεστιβάλ φέτος φέραμε χορευτικά από όμορες περιοχές, ήρθαν από τη Σιάτιστα, ήρθαν από την Αλεξάνδρεια Μαθίας, από τη Θεσσαλονίκη, από την Ελασσόνα. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα τέτοιο άνοιγμα και να δούμε τα ιδιαίτερα πολιτιστικά χαρακτηριστικά άλλων περιοχών, γιατί δεν έχουν όλη την ευκαιρία να πάνε στην Αλεξάνδρεια, να πάνε στη Σιάτιστα κτλ. Να δούνε τις εκδηλώσεις που γίνονται εκεί πέρα. Άρα και στο πολιτιστικό κομμάτι, να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Άρα και στο εμπορικό κομμάτι, γιατί σας τονίζω ότι κοντά στους χορευτές, κοντά σε αυτούς που έρχονται να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις, έχετε και κόσμος να τους δει, φίλοι τους γνωστοί. Άρα δημιουργείται κοινωνική συναστροφή. Φυσικά. Κύριε Ήττη, ποιες είναι οι διαπιστώσεις οι δικές σας όσον αφορά την οικονομική δραστηριότητα των εμπορικών καταστημάτων στα Γκρεβενά και πώς βλέπετε τον θεσμό των ενδιάμεσων εκπτώσεων? Η ενδιάμεση εκπτώση τώρα είναι λίγο ένα περίεργο, έτσι, μια περίεργη κατάσταση η οποία έγινε προσωρινά, τελικά έμεινε. Οι έμποροι, γενικά από ό,τι ακούω από τους συναδέλφους που είναι πιο πολύ με τα ρούχα και με αυτά που έχουν πιο άμεση εμπλοκή στις εκπτώσεις γενικότερα,
είναι κάτι που δεν το θέλουν. Τώρα η πολιτεία λέει ότι θα είναι η τελευταία φορά που θα γίνουν κάποιες αυτές τις ενδιάμεσες εκπτώσεις, γιατί αδυνατίζει ουσιαστικά ο θεσμός των κανονικών εκπτώσεων. Όσον αφορά τώρα τα μαγαζιά της πόλης γκρινιάζουν, όχι άδικα, σίγουρα όχι άδικα, έτσι. Βέβαια, ο έμπορος από πάντα γκρινιάρης είναι, αλλά τα μαγαζιά δεν γκρινιάζουν άδικα, γιατί ο κόσμος μας φεύγει. Ο κόσμος μας φεύγει, χτυπιούνται από πολλές μεριές τα μαγαζιά και είναι ένας φαύλος κύκλος. Όσο μειώνεται η αγοραστική ικανότητα των καταναλωτών που οδηγείται στα γκρεβενά και διασπάται με άλλες πόλεις, διασπάται με ίντερνετ κλπ., τόσο λιγότερες δυνατότητες δίνονται στα τοπικά καταστήματα να αντεπεξέλθουν και στο θέμα των τιμών, γιατί αναγκαστικά εδώ που ζούμε, γιατί τους πελάτες εμείς παντρευόμαστε και είναι μονόδρομος η καλή ποιότητα, η καλή εξυπηρέτηση είναι μονόδρομος για μας, γιατί με αυτούς τους πελάτες έχουμε να κάνουμε. Δεν έχουμε δυνατότητα δηλαδή να ρίξουμε την ποιότητα. Υπάρχουν άλλα μαγαζιά πέρα από την πόλη μας, σε άλλες που είναι πιο απρόσωπα, κάνουν ό,τι θέλουν με την ποιότητα και δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Εδώ οι δικοί μας οι συνάδελφοι είναι όλοι, προσπαθούν να είναι όσο γίνεται πιο καλοί επαγγελματίες, προσπαθούν να είναι καλοί στις τιμές, ανταγωνιστικοί στις τιμές, αλλά σίγουρα καλοί στην ποιότητα και στην υποστήριξη. Είναι ένας άνισος αγώνας, γι' αυτό και έρχεται η γκρίνια. Όσο η πόλη θα πάει καλύτερα, θα πηγαίνουμε κι εμείς καλύτερα. Δυστυχώς όμως αυτό δεν το βλέπουμε. Δεν το βλέπουμε δυστυχώς να πηγαίνει η πόλη καλύτερα. Τώρα ευελπιστούμε. Μπορώ να συμπληρώσω κάτι? Βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό που είπε ο Βασίλης, ότι όσο η πόλη πάει χάλια, και το λέω χάλια, κι ας μην είναι όμορφη λέξη, δημιουργεί αυτό το πρόβλημα στην αγορά. Γιατί η αγορά τι είναι? Μια αποτύπωση της πραγματικής οικονομίας. Όταν εγώ δεν έχω στην τσέπη μου 5 ευρώ να ξοδέψω, δεν τα ξοδεύω. Και όταν τα ξοδεύω κάπου αλλού, γιατί ψάχνω το φθηνό, γιατί δεν έχω δυνατότητα να πάρω το ακριβότερο ή το πιο ποιοτικό, ή να βάλω την προσωπική εξυπηρέτηση μέσα εκεί πέρα, δημιουργείται αυτό το πρόβλημα. Άρα, βασικό κομμάτι είναι να δούμε συνολικά την ανάπτυξη της περιοχής και όχι μεμονωμένα το εμπόριο καταστημάτων. Είμαστε οι πρώτοι που φωνάζουμε και λέμε ότι οτιδήποτε χρήμα μπαίνει στον νομό Γρεβενών και πρέπει να παραμένει στην περιοχή. Δηλαδή, και εμείς οι επαγγελματίες οι ίδιοι πρέπει να προσπαθήσουμε να στηρίζουμε την πόλη, να κάνουμε τις αγορές μας από την πόλη, που είναι πολύ βασικό κομμάτι αυτό, γιατί όντως συμβαίνει κάποιες φορές αυτό. Και πρέπει να βρούμε τρόπους όλοι μαζί, και τονίζω το όλοι μαζί, γιατί είναι μια προσπάθεια που δεν μπορεί ούτε ένας σύλλογος, ούτε 10 ή 100 ή 500 έμπου να την κάνουν. Πρέπει όλοι μαζί να αναπτύξουμε την περιοχή και να φέρουμε κόσμο. Μοιραία, δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον κόσμο, τον Γρεβενιώτη, να πηγαίνει κάπου αλλού για να κάνει τη βόλτα του. Είναι δικαίωμά του και είναι βιολογική και φυσιολογική ανάγκη. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να βρούμε τρόπο να αντισταθμίσουμε αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα, αυτή τη μείωση τζίρου που αναγκαστικά συμβαίνει, με επισκέπτες από όμορους νομούς, τουρίστες, έχουμε τόσα φυσικά αγαθά. Έχουμε όλα τα καλά του κόσμου και δεν έχουμε τουρισμό και δεν έχουμε επισκέπτες που έπρεπε να έχουμε. Άρα, όταν ένα χρήμα, γιατί λέει κάποιος λαθασμένα, εμένα τι με ενδιαφέρει να δουλέψει σε ξενοδοχείο, τι με ενδιαφέρει μια ταβέρνα, δεν περνάει από μένα. Όλα τα χρήματα που μπαίνουν στην περιοχή περνάνε καλώς ή κακώς από όλους, είτε άμεσα είτε έμεσα. Να καταλάβουμε όλοι και πρέπει να στηρίξουμε οποιαδήποτε πρωτοβουλία φέρνει χρήμα στον νομό Γρεβενών. Η αλήθεια είναι ότι η πόλη βρίσκεται σε μια οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική εσωστρέφεια πολλά χρόνια τώρα, δεκαετίες. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, θα την κάνουμε κάποια στιγμή. Και σίγουρα είναι αλληλένδετα τα πάντα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει ένα πλούσιο αρχείο του Εμπορικού Συλλόγου από το 1936 έως και τα τελευταία χρόνια. Αυτό υπάρχει στα χέρια κάποιου πρώην Προέδρου, είναι προσβάσιμο? Έχετε αναζητήσει να το πάρετε στα χέρια σας και να το εμπλουτίσετε, γιατί πρόκειται για μέρος της τοπικής μας ιστορίας? Ένα αρχείο του Εμπορικού Συλλόγου. Βεβαίως, όποιος θέλει. Παραλάβαμε κάποιο αρχείο το οποίο λόγω της δομής που υπήρχε δεν ήταν συγκροτημένο. Οπότε έπρεπε κάποιος άνθρωπος, κάποια στιγμή να βρει το χρόνο να καθίσει. Γιατί ήταν πολύ πιο εύκολο παλιότερα που είχαν προγράμματα για αυτόν τον λόγο. Παλιότερα πλήρωνες ανθρώπους μέσω προγραμμάτων να κάνουν τη δουλειά αυτή. Τώρα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα δυστυχώς τελευταία χρόνια. Συνεπώς υπάρχει ένα αρχείο το οποίο είναι σκόρπιο, να το πω πολύ απλά, και πρέπει κάποιος άνθρωπος
να μπει στη διαδικασία και να βρει τον κατάλληλο χρόνο, και μιλάμε για πάρα πολύ χρόνο, γιατί πρέπει να χειριστεί κατάλληλα ώστε να γίνει αυτό το πράγμα, για να είναι μια σοβαρή δουλειά, μπορεί να αποτελέσει κάτι το οποίο θα είναι κομμάτι της τοπικής μας ιστορίας. Αλλά υπάρχει αυτή η τεχνική δυσκολία. Και όταν εμείς είμαστε έμποροι, όλοι, αυτό είναι το πρόβλημα των συνδικαλιστών εμπόρων. Και υπάρχει παντού σε όλη την Ελλάδα. Εμείς δεν είμαστε έμποροι που έχουμε 100 υπαλλήλους από πίσω μας, για να μπορούμε να είμαστε όλη μέρα εκτός της επιχείρησής μας και να κάνουμε συνδικαλισμό ελεύθερο. Ούτε είμαστε έμποροι οι οποίοι παίρνουν απαλλαγή από τις δουλειές μας, ούτε αμοιβόμαστε. Γιατί είχα ακούσει αυτό παλιότερα. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Απέναντι βάζουμε και χρήμα και διάθεση και χρόνο. Άρα, πολύ ωραία, ωραίο να γίνει αυτό, αλλά πρέπει να βρεθούν οι άνθρωποι ή το πρόγραμμα, το οποίο ίσως κάποια στιγμή με την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδος να έρθει πάλι στα χέρια μας, ώστε να μπορέσει, πρόγραμμα μιλάω, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, να πάρει το αρχείο αυτό, να το φτιάξει σε ηλεκτρονική μορφή προφανώς για να παραμείνει στη διάρκεια του χρόνου, ώστε να μπορεί να είναι προσβάσιμο και αξιοποιήσιμο από όλους. Μάλιστα. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον κάτι τέτοιο. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να πείτε στους ακροατές μας και δεν σας το ρώτησα, που θα θέλατε να πείτε οποιοδήποτε από τους δύο? Κάτι που ξεχάσαμε, κάτι, μια αναγγελία, οτιδήποτε νομίζω ότι μας ξέφυγε? Εγώ απλά να απευθυνθώ λίγο στο μέλη μας και να πω ότι έχουμε μια συνήθεια όλοι να βλέπουμε πράγματα να γίνονται, να τα επικροτούμε, να τα στηρίζουμε ηθικά, και από αυτό σαν σύλλογος δεν έχουμε κανένα παράπονο. Αλλά όπως είπε ο Κωνσταντίνος, βάζουμε και χρόνο, έτσι, και από την προσωπική μας ζωή, γιατί οι ώρες της δουλειάς δεν είναι αρκετές, πρέπει να δουλέψουμε κιόλας για να κρατήσουμε τα μαγαζιά μας. Και σε αυτό το συμβούλιο προσπαθούμε να συγκεράσουμε την προσωπική μας ζωή, την επαγγελματική μας ζωή και τα δρόμενα που θέλουμε σαν σύλλογος να κάνουμε. Έχουμε την ηθική συμπαράσταση από τα περισσότερα, από όλα τα μέλη, θα έλεγα, του συλλόγου, αλλά θα θέλαμε λίγο μια πιο ουσιαστική στήριξη, γιατί αναλάβουμε κομμάτια που δεν είναι δικά μας κομμάτια. Δεν είναι δικά μας όλες αυτές οι εκδηλώσεις. Αναγκαστικά τις κάνουμε, γιατί αλλιώς δεν γίνονται. Έπρεπε να δώσουμε ένα έναυσμα, να προσπαθήσουν να γίνουν κάποια πράγματα, να κάνουμε εμείς μια προσπάθεια και να μετέχουμε. Θέλουμε όμως λίγο περισσότερο στήριξη από τα μέλη μας, γιατί η ηθική συμπαράσταση καλά είναι, αλλά χρειάζεται και πρακτική συμπαράσταση, και όχι με χρήμα. Δεν μιλάμε για χρήμα. Μιλάμε όμως για λίγο χρόνο, λίγο από τον ελεύθερο χρόνο τους, για μια στήριξη τεχνική. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Να πω και κάτι ακόμα. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι βασικό να καταλάβουν όλοι ότι ο Εμπορικός Σύλλογος μπλέκεται σε πράγματα όχι γιατί το θέλει. Όχι γιατί έχουμε εμείς κάποια αιμονή να κάνουμε είτε χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, είτε πράγματα που δεν είναι της αρμοδιότητάς μας. Θα ήταν πολύ ωραία για μας να κάνουμε τα τυπικά, να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε μόνο την οικονομία των εμπορικών καταστημάτων. Παρ' όλα αυτά, διαπιστώνουμε ότι δεν θα γινόταν πράγματα αυτό που είπε ο Βασίλης. Δηλαδή, θα σας τονίσω ένα πράγμα. Αν το ψάξετε σε όλη την Ελλάδα, και το λέω δημόσια, δεν έχω κρύψω κάτι, η Λευκή Νύχτα γίνεται από τους Δήμους. Και απλά ο Σύλλογος μετέχει. Μετέχει και ούτε κάνουμε κληρώσεις. Και δεν το λέω για να μειώσω συναδέλφους, λέω για την πραγματικότητα. Κάνει τις εκδηλώσεις ο Δήμος, τις πληρώνει εξ ολοκλήρου ο Δήμος, τις διοργανώνει ο Δήμος, τα πάντα. Και απλά ο Εμπορικός Σύλλογος βγάζει μια αφίσα μαζί με το Δήμο, που την πληρώνει ο Δήμος, και λέει ότι συμμετέχω και είναι τα μαγαζιά μου. Εμείς σηκώνουμε ένα βάρος, όχι γιατί θέλουμε να κερδίσουμε κάτι. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Σηκώνουμε ένα βάρος, και όπως και άλλες εκδηλώσεις, και τις γενιάτικες εκδηλώσεις, τα λοιπά, πουθενά στην Ελλάδα δεν κάνει ο Εμπορικός Σύλλογος. Καλά, αυτό είναι προφανές. Πουθενά, γιατί και ούτε την οικονομική δυνατότητα έχουμε. Δηλαδή, παλεύουμε με μικροποσά από τους συναδέλφους μας, από χορηγίες κτλ. Να κάνουμε αυτό που μπορούμε. Γιατί είναι εκδηλώσεις που κανονικά είναι αρμοδιότητα άλλων ανθρώπων, ειδικά, και άλλων φορέων. Ειδικά οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις είναι των Δήμων υποχρέωση, νομίζω, προς τα παιδιά καταρχήν και προς όλους τους πολίτες σε όλο τον κόσμο. Και το λέω αυτό για να έχεις το ευθύνη κάπου, απλά για να εξηγήσω στον κόσμο ότι δεν έχουμε κάποια καούρα γιατί έχουμε, να το πω απλά, γιατί δεν έχουμε τι να κάνουμε ή γιατί κοιτάμε να τα οικονομήσουμε, να το πω πολύ λαϊκά, από τις εκδηλώσεις. Βάζουμε χρόνο, διάθεση και χρήμα. Μακάρι να υπήρχε κάποιος άλλος αύριο ή και σήμερα να αναλάβει τις εκδηλώσεις, οι οποίες δεν είναι του Εμπορικού Συλλόγου. Αλλά προσπαθούμε να τις κάνουμε για να δημιουργήσουμε έστω μία εμπορική και κοινωνική δραστηριότητα. Γιατί τα Χριστούγεννα, και κανένας δεν μπει στα μαγαζιά μας, μόνο βλέπουμε μία πιο όμορφη γωνιά της πόλης, μας δημιουργεί μια ψυχική ανάταση για τους ανθρώπους που μένουν εδώ πέρα. Αυτό είναι το βασικό κομμάτι. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος και να καταλάβουν και τα μέλη μας.
δεν έχουν κάποια αμφισβήτηση, όπως είπε ο Βασίλης, και απέναντια στήριξη είναι πολύ μεγάλη που βλέπουμε και από τους καταναλωτές, τους πολίτες και από τους επιχειρηματίες, συναδέλφους. Αλλά παρόλα αυτά, πρέπει να καταλάβουν ότι και αυτοί που ίσως ένας-δύο είναι κακοπροαίρετοι ή σκέφτονται περίεργα, ότι δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε πράγματα που δεν μας ανήκουν. Όπως επίσης έχουμε και άλλα σχέδια μπροστά μας, γιατί προσπαθούμε να καλύψουμε κενά άλλων φορέων. Και το λέω δημόσια. Δηλαδή, σκεφτόμαστε πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε για τους επισκέπτες, κατοίκους, επαγγελματίες, μέλη, πολίτες, όλους τους ανθρώπους, που δεν τα κάνουν άλλοι φορείς και αναγκαζόμαστε εμείς από το περίσσεμα του χρόνου και του χρήματος που δεν έχουμε να το κάνουμε ή να το σκεφτούμε να το κάνουμε. Καταλαβαίνετε ότι, σας λέω ότι, σας είπα πριν για την κάρτα καταναλωτή, ήταν ένα project τεράστιο. Μπήκαν 52 δήμοι σε όλη την Ελλάδα. Και αν σας πω δήμους με 5.000 κατοίκους, 3.000 κατοίκους, καταγραμμένα δεν ήταν μέσα εκεί. Και μας έθλιπε. Μιλάμε για 2 εκατομμύρια ευρώ πρόγραμμα. Το οποίο θα ήταν 100% επιδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα έρθει στην πόλη, στο εμπορικό ιστό της περιοχής. Μέσα εκεί θα μπαίνανε και άλλες δράσεις, τις οποίες τώρα εμείς θέλουμε να τις κάνουμε από μόνοι μας, με κόστος που θα τις βάλουμε εμείς σαν εμπορικό σύλλογο και σαν μέλη. Να θα μπορούσε να πληρώσει η πολιτεία και άλλα πολλά αναπλάσεις, δρόμους κτλ. Προς όψη καταστημάτων. Και δεν μπήκε. Και δεν ήταν ευθύνη δικιά μας που δεν μπήκε. Και αυτό μας θλίβει ιδιαίτερος. Προφανώς. Δεν είναι δικιά σας αρμοδιότητα και δεν μπορείτε να κάνετε και κάτι από αυτό. Ωραία. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τα Χριστούγεννα πριν τις ωραίες εκδηλώσεις που κάνετε στην πόλη. Θα ξανάρθουτε εδώ πέρα στο στούντιο του Ράδιο Γρεβενά, το οποίο είναι αρρωγός του Εμπορικού Συλλόγου και οτιδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή χρειαστείτε, υπάρχει ένα ανοιχτό μικρόφωνο για τον Εμπορικό Σύλλογο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλημέρα.